το βιβλίο, ξεκίνησε η ιδέα περίπου πριν από 6-7 χρόνια, γιατί όπως είπα και στην ομιλία μου, τα τελευταία χρόνια έγινε μια πραγματική επανάσταση στον χώρο της εργαστηριακής ιατρικής. Από τη μια ήταν η εισαγωγή πλήρης αυτοματοποίησης των εργαστηρίων, από την άλλη νέες τεχνικές και μέθοδοι με ιδιαίτερα υψηλή ευαισθησία, ειδικότητα, ακρίβεια και επαναλευσιμότητα, που είχαν σαν αποτέλεσμα να αυξήσουν σημαντικά την αξιοπιστία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Με αυτό τι εννοώ? Εννοώ το ότι για τα εργαστήρια ο χειρότερος εφιάλτης είναι το ανθρώπινο λάθος. Από τη στιγμή που έγινε η πλήρης αυτοματοποίηση, δεν μπαίνει καθόλου ανθρώπινο χέρι. Και αυτό σημαίνει το ότι έχουμε μηδέν ανθρώπινο λάθος. Από την άλλη μεριά, οι καινούργιες εξετάσεις που μπήκανε της φασματομετρίας μαζών, όπως και οι μοριακές εξετάσεις, έχουν τεράστιες δυνατότητες. Δηλαδή μπορούν και μετράνε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αλλά με τεράστια αξιοπιστία, διότι ακόμα και με τις ραδιοανοσοαναλύσεις, όταν φτάναμε σε χαμηλά επίπεδα, δεν μπορούσαμε να μετρήσουμε αξιόπιστα. Αυτά τα πράγματα λυθήκανε και επομένως είχα γράψει την εργαστηριακή ενδοκρινολογία. Δεν θυμάμαι σε πόσες εκδόσεις βγήκε. Μετά γράψαμε την κλινική χημεία. Αυτά τα δύο τα έγραψα μόνος μου. Και ύστερα κάθισα με τους συνεργάτες μου και είπαμε το ότι όλα αυτά τα καινούργια πράγματα τα οποία βγήκανε, ήρθε η στιγμή να τα βγάλουμε. Πρέπει να καθίσουμε όλοι και θα σας παρακαλέσω ο καθένας στο δικό του τομέα να γράψει τα δικά του πράγματα. Και έτσι έγινε μια συλλογική προσπάθεια και το αποτέλεσμα είναι 1570 σελίδες, 4 χρόνια σκληρής δουλειάς, γιατί μην ξεχνάς ότι έχουμε την καθημερινότητα, δουλεύουμε στο εργαστήριο. Από εκεί και μετά, όταν είχαμε διακοπές, Σαββατοκύριακα, καθόμουν, έγραφα, έσβηνα, έκανα μια ιστορία. Το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικά ικανοποιητικό, γιατί πραγματικά για πρώτη φορά υπάρχει ένα βιβλίο στον ελληνικό χώρο που καλύπτει όλες τις εξετάσεις εργαστηριακής ιατρικής. Δεν υπήρχε. Και αυτό είναι ένα επίτευγμα από μόνο του. Από εκεί και μετά ο χρόνος θα δείξει. Άλλωστε το βιβλίο δεν το πουλάμε, το διανέμουμε δωρεάν. Επομένως όποιος θέλει μπορεί να γράψει το όνομά του και θα το στείλουμε στο σπίτι, γιατί είναι τεράστιο και δεν μεταφέρεται, ας πούμε, σε δύο τόμους. Γενικά η βιοιατρική, είπα κάτι το οποίο δεν ήθελα να προχωρήσω περισσότερα, το ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, ας πούμε, παρόλο το ότι είχαμε απέναντι ένα εχθρικό κράτος σε διάφορες περιόδους της ζωής μας. Δηλαδή από το 2001 μέχρι το 2010 η ίδια η κυβέρνηση προσπάθησε να κλείσει τα διαγνωστικά κέντρα, απαγόρευσε τα καινούργια υποκαταστήματα και μας υποχρέωσε να μετατρέψουμε τα ήδη λειτουργούντα σε ιατρικές εταιρείες με μετόχους, ψεύτικους μετόχους γιατρούς, ας πούμε, έτσι. Απίστευτα πράγματα. Επομένως για 10 χρόνια δεν μπορούσαμε να αναπτυχθούμε. Τι κάναμε? Κάναμε όλες αυτές οι αλλαγές που χρειάζονται για να λειτουργήσουμε τουλάχιστον τα 18 κέντρα που είχαμε εκείνη την εποχή, και για να αναπτυχθούμε μπήκαμε στο χώρο της δευτεροβάθμιας. Διότι η δευτεροβάθμια ωφελήθηκε κλείνοντας εμάς, έπαιρνε όλους τους ασθενείς της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Και άλλωστε έγινε γι' αυτό, για να βοηθηθούν κάποιοι άνθρωποι. Από τη στιγμή εκείνη και μετά μπήκαμε και εμείς στο χώρο της, όχι από επιλογή, δεν ήταν επιλογή μας, ήταν ανάγκη. Από ανάγκη είπαμε θα αγοράσουμε 3 κλινικές για να έχουμε τουλάχιστον 18 ήδη λειτουργούντα υποκαταστήματα και 3 νοσοκομεία, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, να καλύπτουμε τις ανάγκες των ασφαλιστικών εταιριών. Μετά έχουμε
την περίοδο 15-19, όπου ουσιαστικά συνειδητά προσπαθήσανε πάλι να κλείσουν τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα, στη λογική το ότι κλείνοντας τα διαγνωστικά κέντρα θα μπορέσει να αναβιώσει το παλιό ΙΚΑ, το οποίο ονομάζουν τώρα ΤΟΜΗ. Ξοδέψανε εκατομμύρια για τη ΤΟΜΗ και ο ελληνικός λαός σε ποσοστό, ο 93% επιλέγει τους ιδιωτικούς παρόχους πρωτοβάθμια, 93%. Οι ΤΟΜΗ έχουν από 1 μέχρι 2% και 6% τα δημόσια νοσοκομεία. Και αυτό, να σκεφτείς το ότι στα δημόσια νοσοκομεία δεν πληρώνουν τη συμμετοχή, ενώ σε εμάς πληρώνουν 15% συμμετοχή. Δηλαδή και τη συμμετοχή τους πληρώνουν και έρχονται στους ιδιωτικούς φορείς. Ποιο είναι το όραμά σας για την επόμενη μέρα για την Ιδιοϊατρική? Εγώ πιστεύω ότι η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη από τη στιγμή που αυτά που λέει ο Μητσοτάκης θα εννοεί και θα προχωρήσει. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν γίνει η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού όσο αφορά τα ιδιωτικά νοσοκομεία, τα εργαστήριά τους μόνο συζητάμε, έτσι, είναι μια μεγάλη, τεράστια μεταρρύθμιση, η οποία είναι απίστευτο. Είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη που δεν έχουμε τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού στον χώρο της δευτεροβάθμιας. Τι θα επιτύχει το κράτος κάνοντας αυτό? Την άλλη μέρα όλα τα δημόσια νοσοκομεία θα έχουν καινούργιους αξονικούς, καινούργιους μαγνήτες, καινούργια πλήρη αυτοματοποιημένα μηχανήματα για τις εργαστηριακές τους εξετάσεις. Επομένως, αναβαθμίζει την ποιότητα παροχής υπηρεσιών και από την άλλη μεριά θα γίνουν κερδοφόρα, γιατί οι συμβάσεις αυτές γίνονται ανά εξέταση. Δηλαδή, ζητάει το κράτος, κάνει έναν διαγωνισμό, θα έρθουν μεγάλες εταιρείες από το εξωτερικό, θα επενδύσουν στη λογική να πάρουν για 10 χρόνια, για παράδειγμα, μια δίπε, ορισμένα νοσοκομεία. Οι επενδύσεις είναι τεράστιες, το κράτος δεν βάζει δραχμή, κάνει θετικά τα δημόσια νοσοκομεία, δεν πληρώνει πλέον ο κρατικός προϋπολογισμός, γιατί ξέρεις ότι τα δημόσια νοσοκομεία δεν έχουν rebate και clawback. Παρόλα αυτά μπαίνουν μέσα και έρχεται ο κρατικός προϋπολογισμός και συνεχεία βάζουμε λεφτά από πάνω για να μπορέσουμε να τους συντηρήσουμε. Αυτά θα αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη. Τα δημόσια νοσοκομεία θα γίνουν κερδοφόρα και από εκεί και μετά δεν φεύγει κανένα εργαζόμενος από το νοσοκομείο. Οι ίδιοι οι οποίοι είναι έγκυτες στις ιδιωτικές εταιρείες να δώσουν διάφορα μπόνους για όποιους θέλουν να εργαστούν περισσότερες ώρες, να βγάλουν περισσότερες εξετάσεις, να κερδίσουν και οι ίδιοι, να κερδίσουν και οι ιδιώτες πάροχοι. Κλείνοντας για τον Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη. Η Αλβανία πριν από 3 χρόνια ήταν η προτελευταία και έδωσε τα δημόσια νοσοκομεία της σε μια γαλλική εταιρεία. Εμείς ήμασταν οι τελευταίοι της Ευρώπης. Εντάξει, μέχρι πότε να παραμείνουμε? Ο ασθενής θα ωφεληθεί από όλα αυτά? Κοίταξε, όπως σου είπα το προηγούμενο παράδειγμα, η ενοποίηση των δημόσιων ταμείων ήταν μια φοβερή μεταρρύθμιση. Έγινε ΟΠΗ. Από εκεί και μετά δόθηκε η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ που δεν είχαν τη δυνατότητα επιλογής να μπορούν να επιλέγουν και τους ιδιώτες παρόχους. Και σου είπα ποια είναι σήμερα, σε τι ποσοστό σήμερα επιλέγουν ιδιωτικούς. Επομένως έχουμε το παράδειγμα, οι ασθενείς είδανε, καταλάβανε και ψηφίσανε. Παρόλο τους κοστίζει παραπάνω, έρχονται στα ιδιωτικά. Η ποιότητά μας δεν συγκρίνεται, όχι μόνο με τα δημόσια νοσοκομεία. Δεν συγκρίνεται, διότι εμείς, αυτό μπορεί να στο πει ο καθένας, είμαστε καλύτεροι. Αλλά εμείς έχουμε βραβεύσεις από το εξωτερικό για την αξιολόγηση των εργαστηρίων, γιατί τα εργαστήρια αξιολογούνται.
παίρνουμε μέρος σε 45 διαφορετικά προγράμματα εξωτερικής ποιοτικής αξιολόγησης. Έχουμε πιστοποιημένες περισσότερες από 700 εξετάσεις. Δηλαδή όλες τις εξετάσεις ρουτίνας τις έχουμε πιστοποιήσει. Αυτά είναι απλά τα πράγματα. Ελπίζω να γίνει προς το καλό του ελληνικού κράτους, προς το καλό των ασφαλισμένων οπωσδήποτε, αλλά και προς το καλό των δημόσιων νοσοκομείων.